Συνταγματολόγο, τον κύριο Νίκο Αλιβιζάτο, η γνώμη του οποίου έχει ένα βάρος μεγάλο σε αυτά τα πράγματα. Τον παρακάλεσα να συνεχίσουμε τη συζήτηση σήμερα, τώρα που έχουμε το συγκεκριμένο κείμενο που προτείνει η κυβέρνηση. Καλημέρα, κύριε Αλιβιζάτο, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, κύριε Τσίμα. Λοιπόν, πώς το βλέπετε, πέστε μου καταρχήν τη γενική σας εκτίμηση. Καλύτερο από το αναμενόμενο. Ακούγοντας τον κύριο οικονόμου προηγουμένως, δεν σας κρύβω ότι χάρηκα, γιατί είναι αλήθεια αυτό που είπε, ότι έγινε κάποια συζήτηση, ελήφθησαν οι απόψεις της αντιπολίτευσης και έμεινα λίγο με το παράπονο, γιατί να μην είχαμε την ίδια στάση από πλευράς κυβερνήσεως για τις υποκλοπές. Και να φτάσουμε στην όξυνση που φτάσαμε. Για το όνομα του Θεού δηλαδή. Αυτό θα πει η δημοκρατία, να βρίσκουμε κάποιους κοινούς τόπους. Αυτό το τόσο προφανές. Μου έχει κάνει εντύπωση, γιατί στο θέμα των υποκλοπών η κυβέρνηση δεν το ακολούθησε. Να πάρουμε μία. Ναι, το καταγράφω την παρατήρηση και να έρθω τώρα στο συγκεκριμένο. Λίγο το πολύ καλά το μεράκι κάνετε, μου. Πολύ καλά κάνετε, ναι. Να έρθω στο συγκεκριμένο. Καταγράφω και τις απορίες που διατυπώνουν άνθρωποι που δεν έχουν ειδικές νομικές γνώσεις και που έχουν. Μια πρώτη απορία είναι. Υποτίθεται ότι μέχρι την αμετάκλητη καταδίκη υπάρχει τεκμήριο αθωότητας. Δεν παραβιάζεται το τεκμήριο αθωότητας όταν λέμε ότι μας αρκεί και η οριστική καταδίκη, δηλαδή η πρωτόδικη απόφαση. Να σας διορθώσω, δεν είναι ακριβώς τεκμήριο αθωότητας, είναι δεν αφαιρούνται πολιτικά δικαιώματα. Ναι, σωστά. Λοιπόν, αυτό είναι μια διάταξη που μπήκε το 1975, όταν ψηφιζόταν το Σύνταγμα. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, την είχε προτείνει ο αείμνηστος Γεώργιος Αλέξανδρος Μαγκάκης. Αυτό ότι είχαμε πολιτικούς κρατουμένους, καταλάβατε. Ήταν το κλίμα μετά τη δικτατορία. Να μην είναι δηλαδή η δυνατή αφαίρεση πολιτικών δικαιωμάτων, παρά μόνο αν έχει φτάσει έως τον Άριο Πάγο μια υπόθεση. Ήταν μια περαιτέρω εγγύηση. Αυτό δεν σημαίνει, και εδώ που τα λέμε. Με συγχωρείτε πάλι που παίρνω λιγάκι το διδακτικό μου. Τυπικά το τεκμήριο αθεότητας ισχύει μέχρι και την απόφαση του εφετείου. Αλλά για το όνομα του Θεού, είναι δυνατόν να λέμε ότι υπάρχει τεκμήριο αθεότητας και δεν μπορούμε να πούμε ο εγκληματίας Κασιδιάρης, όταν έχει προηγηθεί μια δίκη 5 ετών και έχουν βγει τα στοιχεία που έχουν βγει, ή όταν ο εγκληματίας ο συγκεκριμένος, ο άλλος, ο Χ, ο Ψ, ο Μέγα, έχει συλληφθεί με το μαχαίρι στο χέρι. Δηλαδή, τεκμήριο αθεότητας υπάρχει και στην περίπτωση που πραγματικά έχει συλληφθεί επ' αυτοφόρο κάποιος και στην περίπτωση που τα πράγματα αμφισβητούνται. Για το δεύτερο μετράει περισσότερο. Και τι σημαίνει πρακτικά, όχι ότι εσείς ο δημοσιογράφος ή εγώ ή ο οποιοσδήποτε άλλος δεν μπορούμε να πούμε αυτή τη λέξη, αλλά ότι το δικαστήριο που θα δικάσει κατεύθυνση ή ο Άριος Πάγος εν τέλει, όσο περισσότερο ανεπηρέαστο θα προχωρήσει. Ήταν ένα χρήσιμο, νομίζω. Ένα χρήσιμο μικρό μάθημα. Νομικό. Τώρα, μια δεύτερη ένσταση είναι ότι η κρίσιμη διάταξη είναι όχι απλώς η φαινόμενη ηγεσία ενός κόμματος, η τυπική ηγεσία, αλλά η πραγματική ηγεσία. Και το ερώτημα είναι πώς διαπιστώνεται αυτό. Αυτό είναι η πιο κρίσιμη αλλαγή σε σχέση με τα προσχέδια που είχαν δημοσιευτεί προκαιρού, είναι το κριτήριο της πραγματικής ηγεσίας. Με άλλα λόγια, δεν εμφανίζεται ο Αλιβιζάτος ή ο Τσίμας ηγούμενος ενός κόμματος που λέγεται Αργυρή Αυγή, το οποίο υπογράφει όλα τα χαρτιά ότι σέβεται το Σύνταγμα κλπ. Δεν έχει ούτε έναν υποψήφιο που να έχει καταδικαστεί, αλλά είναι ηλίου φαϊνότερο ότι καθοδηγείται από κάποιον στη φυλακή. Λοιπόν, εδώ θα υπάρξουν, λέει αυτή η διάταξη, πέρα από την εικονική ηγεσία των Αλιβιζάτων που δεν τον ξέρει κανείς ή τον Τζίμα που δεν τον ξέρει κανείς, θα πρέπει να αναζητήσουμε ποιος είναι ο πραγματικός από πίσω. Εδώ είναι μια δύσκολη δουλειά, η οποία ανατίθεται στο πρώτο τμήμα του Αρίου Πάγου, το οποίο θα κρίνει, προσέξτε τώρα, με βάση μια έκθεση μιας μυστικής υπηρεσίας, της ΕΕΠ, της ΕΛΑΣ, ότι μιλάει στο τηλέφωνο, λέει, καθοδηγεί από εκεί ο Χιψή, ο Μέγα, από το Δομοκό ή από τον Κορυδαλό ή από οπουδήποτε αλλού. Ή θα ληφθεί υπόψη, ευτυχώς μπήκε και μια ακόμη εγγύηση, και οποιοδήποτε άλλο κόμμα ή πολίτης θα μπορεί να υποβάλει στοιχεία. Αλλά προσέξτε, μιλάμε τώρα για τις προθεσμίες ανακήρυξης που είναι τρεις μέρες. Πολύ στενές, πάρα πολύ στενές. Εκεί ο Άριος Πάγος, στριμωγμένα, αν μου τρέπετε αυτή τη λαϊκή έκφραση, θα πρέπει να αποφανθεί και να κρίνει. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Αλλά είναι, κατά τη γνώμη μου, και αυτό προσπάθησα να γράψω και σήμερα σε ένα σχόλιο που κάνω στο σχέδιο. Ναι, ναι. Είναι το λιγότερο κακό.
Αν θέλουμε, επαναλαμβάνω, ναι, να μην είναι μόνο, να μην απαγορεύεται μόνο η υποψηφιότητα Κασιδιάρη, κάτι το οποίο σήμερα επιτρέπεται. Μπορεί από τη φυλακή να είναι υποψήφιος, γιατί δεν το έχουν αφαιρεθεί τα πολιτικά δικαιώματα, αλλά και κάποιου αχυράνθρωπου του Κασιδιάρη. Υπάρχει βέβαια κίνδυνος, σας το μεταφέρω όπως το διαβάζω σε ένα μήνυμα, να εμφανιστούν κάποιοι πανελληνίως άγνωστοι, εντελώς άγνωστοι, να σχηματίσουν, να παρουσιάσουν ένα συνδυασμό, να περάσει από την κρυσάρα του Αρείου Πάγου και την επομένη της ανακηρύξεως να αποκαλύψουν ότι ξέρετε, εμείς στα αλήθεια, αν μας ψηφίσετε, ψηφίζετε Κασιδιάρη. Έτσι. Ή την παραμονή των εκλογών, να το κάνουμε ακόμη πιο δραματικό, πιο σαφές, ακόμη πιο. Μάλιστα εγώ προσωπικά πάει το μυαλό μου αμέσως σε 2-3 οι οποίοι θα έλεγα ότι όντας και βουλευτές της σημερινής Βουλής έχουν δώσει, προφανώς δεν ταυτίζονται. Λοιπόν, προς Θεού δεν λέμε ονόματα. Απλώς έχετε δίκιο, υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε να τον εμποδίσουμε καθ' οποιοδήποτε τρόπο διαφορετικό. Δηλαδή το δίλημα το μεγάλο είναι, θα πάρουμε το ασφαλές κριτήριο να μην είναι κάποιος καταδικασμένος, έστω και πρωτοδίκος, υποψηφίος βουλευτής, οπότε απαγορεύεται το κόμμα, ή θα πάμε και σε κάποιον που επηρεάζεται, δηλαδή σε μια μετάλλαξη της Χρυσής Αυγής. Αυτή τη στιγμή, και προσέξτε εδώ, είναι κάτι που θέλω να το υπογραμμίσω, και τα δύο μεγάλα κόμματα, δηλαδή και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, είπαν ότι πάμε στο δεύτερο, κατά την προσωπική μου γνώμη, ασφαλέστερο κριτήριο από οποιοδήποτε ιδεολογικό κριτήριο, το οποίο παρουσιάζει όχι προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι η πραγματική ηγεσία. Προλάβατε την ερώτηση, γιατί έχουμε δει μια διατύπωση που έχει χρησιμοποιήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, η οποία μάλλον στην κρίση του Αρείου Πάγου εισάγει ένα στοιχείο, πώς να πω, αξιολογικό, δηλαδή πρέπει να κρίνει αν είναι, αν το κόμμα αυτό, η ηγεσία του είναι ρατσιστική, αν προβάλλει ή με έργο ή λόγο απόψεις ρατσιστικές κτλ. Αυτό το θεωρώ πιο επικίνδυνο. Δηλαδή έχουμε και μια μεγάλη πείρα πώς αυτές οι έννοιες μπορούν να τραβηχτούν από τη μια και από την άλλη, και εδώ που τα λέμε με συγχωρείτε, αλλά πριν από λίγο καιρό ο σημερινός υπουργός της κυβέρνησης είχε κατηγορήσει για ρατσισμό τον ιστορικό Ρίχτερ, επειδή προσέβαλε τη κριτική λεβεντιά, και βέβαια ευτυχώς αθώθηκε, αλλά για το όνομα του Θεού. Δηλαδή είναι επικίνδυνα πράγματα αυτά. Μου έχει κάνει εντύπωση πως ο κόμμα της αριστεράς, ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει συνειδητοποιήσει τον κίνδυνο των κριτηρίων που χρησιμοποίησε στη δικιά του πρόταση. Για να το διευκρινίσουμε, ελπίζω να είναι κατανοητό από όλους, αυτό που λέτε είναι ότι είναι καλύτερο το αντικειμενικό κριτήριο. Έχεις καταδικαστεί ή δεν έχεις καταδικαστεί. Έτσι. Ή και λίγο υποκειμενικό, που είναι η πραγματική αυτή. Δηλαδή, ναι, να αποδείξει. Αν είσαι ο πραγματικός ηγέτης. Ακριβώς. Εκεί μπαίνει, αν θέλετε, το υποκειμενικό στοιχείο που αφορά τη μετάλλαξη της Χρυσής Αυγής, να το περιορίσουμε στο ελάχιστο. Δηλαδή στο αν είναι πραγματική ή όχι η ηγεσία. Ναι. Τώρα, πώς κρίνετε αυτές τις ενστάσεις, πού τις ακούμε και δεν είναι πάντα εντελώς παράλογες. Λίγο αναφερθήκατε και εσείς αυτές. Ότι, ωραία, σήμερα περνάμε μια νομοθετική ρύθμιση που απευθύνεται ή προσπαθεί να αποκλείσει αποδεδειγμένα εγκληματίες και μάλιστα βάναυσα εγκληματίες από την εκλογική διαδικασία που θα ήταν προσβολή στη δημοκρατία αν συμμετείχαν. Αλλά αν αύριο αυτή η διατύπωση χρησιμοποιηθεί διευρυμένα και αποκλείσει κόμματα από την συμμετοχή σε εκλογές κατά βάση για την ιδεολογική τους, εν πάση περιπτώσει, τοποθέτηση. Μισό λεπτό. Το καταλαβαίνω απολύτως. Να διευκρινίσουμε ότι τουλάχιστον η κυβερνητική τροπολογία, όπως υπευλήθη χθες, προβλέπει δύο περιπτώσεις. Η μία είναι να υπάρχει καταδίκηση ποινή κάθριξης από την πραγματική ή την εικονική ηγεσία. Να μην μπορεί δηλαδή κάποιος που έχει καταδικαστεί για τα συγκεκριμένα αδικήματα. Έχει διευρυνθεί ο αριθμός των αδικημάτων. Αν πάση περιπτώσει υπάρχει το αντικειμενικό κριτήριο της κάθριξης, το οποίο είναι πολύ χοντρό. Δεν μπορεί πολύ εύκολα δηλαδή αυτό να διευρυνθεί ώστε να συμπεριλάβει οποιοδήποτε πιτσιρικά επαναστάτη ο οποίος πήρε μια μολότοφ και την πέταξε μια διαδήλωση. Για το όνομα του Θεού, δεν είναι αυτό. Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο, το οποίο είναι πιο επικίνδυνο, το οποίο εγώ προσωπικά σήμερα προτείνω ότι πρέπει να διαγραφεί. Να σας διαβάσω τη διατύπωση. Κόμμα θα μπορεί να αποκλειστεί η οργάνωση και η δράση του οποίου δεν εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Για την αξιολόγηση, προσέξτε, για την αξιολόγηση της συνδρομής της προϋπόθεσης αυτής, λαμβάνεται υπόψη, έλεγε το αρχικό ιδίως, αλλά βγήκε μετά από παρέμβαση του ΠΑΣΟΚ, καταδίκη σε οποιοδήποτε βαθμό υποψηφίων βουλευτών ή ιδρυτικών μελών ή διατελεστάντων προέδρων κλπ. Δηλαδή,
Εγώ προσπαθώ να πω ότι ή θα βάλεις αποκλειστικά η καταδίκη που είναι το αντικειμενικό κριτήριο ή να φύγει τελείως αυτή η περίπτωση γάμα. Δεν υπάρχει λόγος να παραμείνει αυτή η περίπτωση γάμα, διότι ανοίγει το δρόμο εκεί να μπει το ιδεολογικό. Ναι. Να το όμως αυτό που, αυτή η διατύπωση, το να προωθεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, είναι διατύπωση του συντάγματος, δεν είναι? Είναι διατύπωση συντάγματος, αλλά το σύνταγμα δεν εξειδικεύει. Δεν μπορεί να μπαίνει σε λεπτομέρειες ένα σύνταγμα. Θέτει τη γενική αρχή. Ένας νόμος εξειδικεύει. Τι θα πει αυτό? Θα κάνουμε ένα νόμο που θα λέει ότι τα κόμματα. Παραδείγματος χάρη να σας το πω, γιατί εσείς ειδικά το ξέρετε καλύτερα από μένα. Στη Γερμανία υπάρχει νόμος περί πολιτικών κομμάτων. Ναι. Τα οποία λέει ότι πρέπει τα κόμματα να είναι δημοκρατικά οργανωμένα. Ο Δημοκρατικός Συγκεντρωτισμός, για παράδειγμα, που είναι καταστατική οργανωτική αρχή του ΚΚΕ, είναι ασυμβίβαστο με αυτό το, με την δημοκρατική οργάνωση. Θεωρητικά δεν έχει γίνει ποτέ. Θα μπορούσε να αποκλειστεί ένα κόμμα στη Γερμανία επειδή δεν είναι δημοκρατικά οργανωμένο. Αυτό θα πει, θα μπορούσε να αποτελέσει έρισμα η διάταξη του συντάγματος να συμβεί και στην Ελλάδα. Ευτυχώς δεν έχουμε πάει σε αυτό το σημείο. Γιατί δεν έχει ψηφιστεί ένας νόμος που να προβλέπει ότι τα κόμματα πρέπει να είναι δημοκρατικά οργανωμένα. Ποια είναι η λογική? Μην μπλέξουμε τους δικαστές στο πώς λειτουργούν και πώς είναι οργανωμένα τα κόμματα. Το οποίο νομίζω ότι είναι μια καταρχήν σωστή άποψη. Κρατώ λοιπόν και την αρχική σας απάντηση ότι αυτό που προτείνετε σας φαίνεται καλύτερο, πολύ καλύτερο από ό,τι περιμένατε. Νομίζω ότι αν δείξει πραγματικά η κυβέρνηση τη διάθεσή της να συζητήσει, την ανοιχτοσύνη της εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να διαγράψει την περίπτωση γάμα και να ακούσει τυχόν βελτιώσεις για τις άλλες περιπτώσεις την ερχόμενη Τρίτη. Και να ψηφιστεί με την ευρύτερη δυνατή πλειοψηφία. Ακριβώς. Τώρα πολιτικά πολλοί φοβούνται ότι όλο αυτό εν τέλει μπορεί να λειτουργήσει, όλη αυτή η συζήτηση και αυτή η συζήτηση που κάνουμε εμείς τώρα, να λειτουργήσει ως διαφήμιση για αυτούς τους οποίους εμείς θα θέλαμε κανονικά να μην δούμε ποτέ ξανά στη Βουλή. Τι να κάνουμε, είναι ένα ρίσκο το οποίο, κοιτάξτε, εφόσον δεν χρησιμοποιείς βία, το κριτήριο της βίας και όχι γενικά και αφηρημένα, αλλά το κριτήριο της πραγματικής βίας. Μπαίνεις μέσα σε μια λαϊκή αγορά όπως το καλοκαίρι του 12 και σπάς το ξύλο τους, τους πολιτές που είναι μετανάστες, ή πηγαίνεις στην Ιχθυόσκαλα και σπάς το ξύλο τους Αιγύπτιους. Αυτή είναι η βία που χρησιμοποιεί ένα κόμμα στην καθημερινότητά του, που είναι η βία της Χρυσής Αυγής. Είναι το μόνο αντικειμενικό κριτήριο, επαναλαμβάνω, να χρησιμοποιείται τώρα. Όχι γενικά και αφηρημένα να είσαι υπέρ της βίας ή όχι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είσαι φιλελεύθερη δημοκρατία, αποκλείς μόνο τα πρώτα από αυτά τα κόμματα. Δεν μπορείς, γιατί είναι ποινικός κώδικας, υπάρχουν αξιόπινες πράξεις κάτω από τον ποινικό κώδικα, αλλά σε δύσκολες εποχές μπαίνει μέσα μία συζήτηση. Θυμάμαι τις αγορεύσεις παλιά του αείμνηστου Κωνσταντίνου Τσάτσου, μετέπειτα πρόεδρος της Δημοκρατίας. Υπάρχει ένα σημείο όπου ο λόγος γίνεται πράξη. Όταν καλείς, ξέρω εγώ. Καταλάβατε. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το εμποδίσουμε. Πάση θυσία. Η δημοκρατία που έχουμε σήμερα στην Ελλάδα μετά το 1974 είναι η καλύτερη δημοκρατία που είχαμε ποτέ. Ευτυχώς λειτουργεί σωστά, χωρίς τέτοιες υπερβολές. Πρέπει να την προφυλάξουμε σαν κόρη οφθαλμού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.